Αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι με την ΠΑΕΚ στην σέντρα. Και παίζει τώρα αποδεχόμενος την μπάλα και βρίσκοντας τον Ντεβινσέτη. Κρίση και από τον Ουίλερ. Ο Κριασβίλη για τον Εφρέμ. Ωραία στον Μαγκλίτσα ευκαιρία για το Αποέλ. 1-0. Τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Άντων Μαγκλίτσα. Δίνοντας νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του. Στην πρώτη ευκαιρία που δημιουργεί. Φάση με τον Κριασβίλη να παίρνει την μπάλα από τον Ντεβινσέτη. Να δίνει στον Εφρέμ. Η κίνηση του Μαγκλίτσα από κανονική θέση. Παίρνει την μπάλα μπροστά του και αμέσως πλασάρει τον εξελθόντα Πρότσεκ που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Στέλνοντας, πέφτοντας την μπάλα να αναπαυτεί στην εστία της ΠΑΕΚ, σημειώνοντας το 1-0. Το Αποέλ και πάλι μπροστά με τον Βίλερ. Να πέφτει κάτω, κερδίζει πέναλτι το Αποέλ σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Χρήστο Βίλερ. Ο ενόχινο παίκτης ο οποίος μαρκάρει τον Βίλερ εντός περιοχής. Πέφτει κάτω, έδωσε το πέναλτι αμέσως ο Σωτηρίου. Εκτελεί ο Κριασβίλη, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 το Αποέλ στο 30 λεπτό με το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα του Γεωργιανού. Είδατε και την αντίδραση του Σοφρόνη Αυγουστή. Πολύ καλή η εκτέλεση. Πέφτει μένω Πρόσεκ, αλλά είναι αδύνατον να αποκρούσει. Δυνατό χτύπημα στη γωνία. Καραλαμπούς. Ο Εφρέμ μπαίνει στη φάση. Ο Γαβριήλ έτοιμος για το σουτ, θα το κάνει έξω. Γαβριήλ. Κερδίζουν οι της ΠΑΕΚ με τον Χαραλάμπους. Να παίζει για ακόμα μια φορά κάθετα βρίσκοντας στον Βαρέλα. Θα κάνει το σουτ και θα πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ. Ο Νίκο Βαρέλα ξαναβάζει την ΠΑΕΚ στο κυνήγι βαθμολογικού κέρδους. Δείτε τι έκανε ο Βαρέλα. Απολαύστε αυτό το εντυπωσιακό γκολ. Δεν το σκέφτηκε καθόλου. Μόλις βρήκε τη δυνατότητα να κάνει το σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με αυτό το δυνατό σουτ. Πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα. Στέρηση. Να δούμε τι είναι. Εκτέλεση. Εκτέλεσε ο Ντεβινσέτη. Μπάλα κατέληξε στον Εφρέμ. Τριπλάρι. Γυρίζει απέναντι η κεφαλιά από κοντά. Ευκαιρία για το Αποέλ. Η μπάλα περνά έξω από τον Ανδρέα Καρό. Λοιπόν, σωστή πρόβλεψη ότι θα αλλάξει σχήμα ο Αποέλ. Να δούμε τη φάση του. Με τον Κυλιτάια να απειλεί στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Εκτελεί ο Ντεβινσέτη. Κατευθείαν στον Πρόσεκ η μπάλα που ευνηδιάστηκε λίγο γιατί. Διαβαρά. Νταουσβίλη. Βίλερ θα δοκιμάσει. Έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Πρόσεκ σε κόρνερ. Βινίσιου στον Κυλιτάια. Γεωργιανός ελευθερώθηκε. Στο έδαφος ο παίκτης της ΠΑΕ που τον μάρκαρε. Ο Ντεβινσέτη. Ο Διαβαρά το γύρισμα. Ο Πρόσεκ αποκρούει. Γκολ από κοντά. Τρίτη και φαρμακερή για τον Γαβριήλ. Εδώ ξανά η απόκρουση από τον Πρόσεκ και από κοντά ο Σταύρος ο Γαβριήλ από την ωραία προσπάθεια του Διαβαρά. Εδώ ξανά. Ναι, υπάρχει μια επαφή με το αριστερό χέρι του Κυλιτάια η οποία δεν κρίθηκε ως αντικανονική. Νομίζω ότι είναι και στον νόμο, δεν είναι στο πρόσωπο του κουρού. Δύο απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Είδατε και την πρώτη επαφή του Παναγιώτου με την μπάλα. Ο Νεοφύτου έξω από την περιοχή του Αποέλ θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Σκουφέ, την μπάλα φεύγει έξω. Πρώτη τελική προσπάθεια της ΠΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος του παιχνιδιού, το Αποέλ παίρνει την ένατη του φετινή νίκη. Φτάνει στους 33 βαθμούς. Συνεχίζει την ανωδική του πορεία και κοιτάζει ακόμα ψηλότερα.